Στα εθνικά θέματα τώρα, γιορτή μίσους μαζί με Έλληνες δίγλωσσους οργάνωσαν στα Σκόπια οι εθνικιστές. Συγκεντρώθηκαν στο μνημείο της δίθεν γενοκτονίας των Μακεδόνων του Αιγαίου, εγείροντας ανύπαρκτα ζητήματα μειονότητας και αποζημιώσεων. Αναλύει ο Πέτρος Μποτσαράκος. Ακριβώς απέναντι από τη Βουλή στα Σκόπια, εθνικιστές ζητούν λευτεριά στη Μακεδονία του Αιγαίου, στο μνημείο της δίθεν γενοκτονίας των Μακεδόνων. Ναι, υπάρχει τέτοιο μνημείο. Ο αρχηγός τους παρουσιάζει τη Μακεδονία σαν δική τους χώρα που έφτανε ως τη Λάρισα. Μακεδονία νίκοδα συνέπειλα Γκρτσκα. Γκρτσια μπήλα ποντόλυμπτ. Ισβέρσενε οκουπάτσια βαρς Μακεδονία η γένοτσιτ βαρς Μακεδόνσκι οτ νάρον που εσύ ους τετράε. Τα πλακάτ γράφουν «Σταματήστε τη γενοκτονία του μακεδονικού έθνους και το Αιγαίο είναι η ψυχή της Μακεδονίας». Εκεί είναι και δήλωση από τη Φλόρινα, έδρα του ουρανίου τόξου, το οποίο ζητάει αναγνώριση δίθεν μακεδονικής μειονότητας. Και στις ευρωεκλογές ήρθε έκτος στη Φλόρινα με 1.123 σταυρούς. Ο νεαρός πρόεδρος των ψευδομακεδόνων του Αιγαίου εμφάνισε σαν δίθεν μειονότητα τους μισούς Έλληνες. 28 μιλιόνι δέτσα, νάιμνογου Μακεδόντσι, ο δεγέσκιο τέλνα Μακεδόνια, οι δρούγοι μέσα από Γκαρτσία. Και το κερασάκι απείλησαν να πάνε στα διεθνή δικαστήρια για αστρονομικές αποζημιώσεις 15 φορές όσο το ελληνικό ΑΕΠ. Για την γενοκτονία που έγινε σε αυτούς, έτσι λένε, για τις περιουσίες τους και για τους αρχαιολογικούς χώρους, οποίους κλέψαμε εμείς. 3.000 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην Πέλα, όπου το ουράνιο τόξο πήρε 468 σταυρούς, ο φιλοσκοπιανός παπάς Τσαρνιάς κυκλοφόρησε βιβλία και λέει ότι άρχισε μαθήματα της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας σε δίγλωσσους. Στα Σκόπια, οι εθνικιστές πολεμούν τη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί θέλουν η χώρα τους να λέγεται σκέτο Μακεδονία. Στην Ελλάδα, όμως, οι ομοειδεάτες τους προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν για να εγείρουν ανιστόρητες διεκδικήσεις όπως η δίθεν ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας.